Όπως είπαμε, συνομιλούμε με τους πρωταγωνιστές επικαιρότητας. Πρωταγωνιστής της επικαιρότητας το τελευταίο διάστημα ήταν και ο κύριος Σωτήρης Καταρές, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου και βεβαίως του επιμελητηρίου των τουριστικών περιοχών. Αν τα λέω σωστά, θα με διορθώσει πάντα, γιατί δεν πηγαίνω καλά, κύριε Καταρές, με τους τίτλους. Θα με διορθώσετε εσείς. Ο ΕΟΑΕΝ συνεδρίασε στη Λευκάδα. Παρουσία βεβαίως και της Υπουργού Τουρισμού, της κυρίας Κουντουρά. Και βεβαίως υπήρξε ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον από μια ημερίδα και για την εκπαίδευση βεβαίως. Όσον αφορά το τουριστικό μας προϊόν. Καλό απόγευμα, κύριε Καταρές. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό απόγευμα, κύριε Κουνιάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, θέλω λίγο να μας πείτε, να μας δώσετε έτσι λίγο το στίγμα όλων αυτών των δράσεων, διότι νομίζω ότι και αύριο έχετε μία καινούρια δράση που μόλις πριν λίγο ανακοινώσαμε κι εμείς. Μία ενημέρωση για τα κόκκινα δάνεια, αν δεν κάνω λάθος, και για την ημερίδα και τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, που έχει και αυτή εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι είμαστε όλοι αντιμέτωποι με τέτοια θέματα πλέον. Δώστε μας λοιπόν τώρα λίγο το στίγμα αυτών των ημερών. Συναντηθήκατε. Ήρθε η πρώτη στην συνεδρίαση του ΕΟΑΕΝ, αν το λέω σωστά, η κυρία Κουντουρά, και είχατε και εκεί εκ του σύνεγγυς συνομιλίες και μάλιστα σύμφωνα και με το δελτίο τύπου του επιμελητηρίου θέσατε και ζητήματα που κατά καιρούς έχουμε θέσει και στο δημόσιο λόγο. Σίγουρα, κύριε Κουνιάκη. Καταρχήν η κυρία Κουντουρά κάναμε συνάντηση μαζί της στο επιμελητήριο την Παρασκευή το μεσημέρι. Mm-hmm. Είδε τον αντιπεριφερειάρχη, τον δήμαρχο και τον πρόεδρο του επιμελητήριου. Εγώ κάλεσα και όλη τη διοικητική εκεί και όλοι mm-hmm. μαζί συζητήσαμε, θέσαμε και εμείς θέματα, προβλήματα που υπάρχουν, στο οποία τα θέτουμε κάθε φορά, αλλά καλό είναι να τα ξαναλέμε, δεν είναι κακό. Mm-hmm. Και μετά είχαμε και την συνάντηση με τους υπόλοιπους φορείς στο διοικητήριο και την επόμενη μέρα είχαμε την Γενική Συνέλευση των Νησιωτικών Επιμελητηρίων της χώρας. Ωραία. Πείτε μου λίγο τώρα, κύριε Καταρές, εγώ να γίνω λίγο καχύποπτος. Επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, η κυρία Κουντουρά ήρθε και παρουσίασε μια εικόνα πολύ θετική για τη Λευκάδα. Έδωσε και σε εμάς σε μια συνέντευξη μια στοιχεία. Είπε ότι η Λευκάδα έχει άλματα, έχει κάνει άλματα το τελευταίο διάστημα. Όμως εγώ τώρα ως δύσπιστος δημοσιογράφος, εντάξει, βάζω και μια προεκλογική χρειά σε αυτή την επίσκεψη. Κύριε Κουνιά, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, είναι σημαντικό που ήρθε η υπουργός στη Λευκάδα. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Για μας ήταν σημαντικό που η υπουργός ήταν στην γενική μας συνέλευση. Στην προηγούμενη γενική συνέλευση, ας πούμε, που είχαμε στην Καβάλα. Ήταν ο Υφυπουργός Ναυτιλίας που είχαμε συζητήσει τότε το μεταφορικό ισοδύναμο. Ναι. Προσπαθούμε πάντα να φέρουμε ανθρώπους, αν θέλετε, από την επικαιρότητα. Αυτή τη στιγμή ήταν η Υπουργός Τουρισμού που καλέσαμε. Mm-hmm. Καλέσαμε και για κάποιους, ας πούμε, που λένε γιατί φέραμε την Υπουργό. Τέλος πάντων, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Μπορεί να μην συμφωνούμε με την κυβέρνηση, αλλά δεν πάει να πει ότι θα αποκλείσουμε τους υπουργούς, με αυτούς συναλλασσόμαστε, με αυτούς συζητάμε. 4 χρόνια τώρα. Εννοείται στα σχόλια που ακούστηκαν για ποιο λόγο εσείς ήσασταν με την κυρία Κουντουρά με την έννοια του ότι είστε και πολιτικοί αντίπαλοι. Που ακούστηκαν αυτή η ψήφιρη αλήθεια είναι. Σωστό, κύριε Κουνιάκη, αλλά όταν εμείς είμαστε 4 χρόνια αναγκασμένοι να συνεργαζόμαστε με έναν μία υπουργό και όταν έχουμε ζητήσει πράγματα τα οποία έχουν γίνει σε αυτή την τετραετία και έχουν ωφεληθεί τα μέλη μας. Δεν μπορούμε λοιπόν όταν έρχεται υπουργός να λέμε δεν θα σε δεχτούμε γιατί έχουμε εκλογές και είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι. Και στο φινάλε, αν είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, μπορούμε πολύ απλά να πούμε αυτά που έχουμε να πούμε, που εγώ τα λέω και δημόσια, δεν έχω πρόβλημα. Και όχι να λέμε ότι δεν σε δεχόμαστε, γιατί με το να μην σε δεχτούμε δεν γίνεται τίποτα. Εγώ λοιπόν μπορώ να πω δημόσια ότι όπως έχω πει και στην Επιτροπή Κρουαζιέρας πριν 2 μήνες που είμαστε λοιπόν με την κυρία Υπουργό πάλι και με τον Υπουργό Ναυτιλίας, ότι ναι μεν λέμε ότι έχουμε 33 εκατομμύρια κόσμο, όμως ξεχνάμε, τα είπα και στην Υπουργό, mm-hmm. δεν τα λέω πίσω της, δεν ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί το ποσό που ξοδεύει ο κάθε τουρίστας, από τα 700 ευρώ έχει πέσει στα 550 περίπου, έχει μειωθεί έχουν μειωθεί οι διανυχτερεύσεις που κάνει από 7 μέσο όρο έχουμε πέσει στις 4,5 περίπου μέσο όρο. Άρα λοιπόν είναι σαν να είμαστε στα 20 εκατομμύρια. Και αν θέλετε να το πω και αλλιώς, ότι αν είχαμε 20 εκατομμύρια δεν θα φορτώναμε και το Δήμο μας με σκουπίδια από τον τουρισμό, δεν θα φορτώναμε το δικό μας δίκτυο με αυτοκίνητα, δεν θα φορτώναμε τις αποχετεύσεις μας, δεν θα φορτώναμε την ίδρυυσή μας. Άρα λοιπόν έχουμε περισσότερο κόσμο που ξοδεύει λιγότερα χρήματα.
Αυτό μάλιστα είναι το αποτέλεσμα. Και τι απάντησε σε αυτό η υπουργός? Εντάξει, υπουργός, και όπως κάθε υπουργός, όπως καταλαβαίνετε, προσπαθεί να μας πει ότι το δικό της έργο ήταν αυτό που έφερε τον κόσμο στη χώρα και ότι ανέβηκε και η κρουαζιέρα και δεν φταίει το ότι ήταν τα γύρω περιοχές μας που τις έλεγα εγώ όλα αυτά τα χρόνια, γιατί αυτό τις έλεγα τόσα χρόνια, Τουρκία, Αίγυπτος και Συρία και λοιπά, Βόρειος Αφρική γενικά είναι κλειστές αυτές οι χώρες για τον τουρισμό. Ναι. Άρα ευνόητο είναι ότι αυτοί θα έρθουν σε εμάς τώρα. Το θέμα είναι θα μπορέσουμε να τις κρατήσουμε μετά. Φέτος λοιπόν, παρόλα αυτά που λέει η κυρία υπουργός και μας λένε και εδώ από τα Ιόνια οι υπόλοιποι περιφερειακοί κλπ, είναι ότι έχουμε μείον 1.400.000 προκρατήσεις σε αεροπορικές θέσεις. Μάλιστα. Μείον 1.400.000 στις προκρατήσεις είναι οι αεροπορικές θέσεις, που πιστεύουμε ή θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τις καλύψουμε με πελάτες της τελευταίας στιγμής. Αυτό δεν ξέρουμε αν θα συμβεί. Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή σαν δεδομένο είναι ότι είμαστε μείον, επαναλαμβάνω, 1.400.000 θέσεις αεροπορικές στις προκρατήσεις που γίνονται. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ παρόλα αυτά ότι η Λευκάδα δεν θα πάει άσχημα. Μάλιστα. Θεωρώ ότι δεν θα πάει άσχημα για τη δουλειά που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια και όχι τη δουλειά που έχει κάνει η περιφέρεια, όπως προσπάθησε να μας πει προχθές ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού στη συνάντηση που είχαμε με την υπουργό. Στα είχαμε πει και κατηδίαν, τα γνωρίζει φυσικά, αλλά τα είπα και πάλι εκεί μέσα. Γιατί δεν ήρθε ο τουρισμός από το 2015 και μετά που ανέλαβε η περιφερειακή αυτή διοίκηση το 2014. Ναι, αλλά όπως σας είπα. Ολοκληρώστε, συγγνώμη κύριε Σκαδαρίς. Ναι, όπως σας είπα λοιπόν, το 10, το 11 είμαστε μείον 5, μείον 4, 0 στο αεροδρόμιο του Ακτίου, το 12 στο μείον 3 αν θυμάμαι καλά. Εμείς αναλάβαμε το 12, ξεκινήσαμε τις προσπάθειες για τον τουρισμό και ξεκινήσαμε. Το 13, συν 18, συν 9, συν 22, συν 18, συν 12 και πέρυσι στο συν 4. Λοιπόν, εμείς κάναμε κινήσεις όλα αυτά τα χρόνια και όπως είπα και στον αντιπεριφερειάρχη που μου είπε ότι εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα και εγώ λέω πολύ απλά, εμείς οι αεροπορικές εταιρείες που έχουμε φέρει, Volotair, Aegean, EasyJet, και τις αεροπορικές εταιρείες από το Ισραήλ. Έχουμε τα email που έχουμε ανταλλάξει με τους ανθρώπους. Εδώ είναι, ελάτε να τα δείτε. Φέρτε μας και εσείς τα δικά σας για να δούμε ποιες είναι αυτές οι αεροπορικές εταιρείες που φέρατε στην περιοχή μας. Μάλιστα. Γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, δουλεύουμε μόνο για Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά και η Λευκάδα είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης στην περιφέρεια. Μάλιστα. Αυτό καταγράφεται. Βέβαια, τώρα με τα νέα δεδομένα της Fraport και στη συνάντηση που είχατε πριν μερικές εβδομάδες, πριν μερικές μέρες, στόχος του αεροδρομίου είναι να αυξηθούν αυτές οι πτήσεις. Και εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ερωτηματικό των υποδομών που θέτουμε κάθε φορά, κύριε Σιαδαρέση. Διότι, ναι, μεν να αυξήσουμε τον αριθμό των τουριστών, πού θα τους βάλουμε όμως είναι το θέμα αυτό. Καταρχήν, κύριε Πουνιάκη, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Όταν λέμε να αυξήσουμε τον αριθμό των τουριστών, ναι, δεν υπάρχει δυνατότητα να αυξήσουμε τον αριθμό των τουριστών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Μάλιστα. Η δυναμικότητά μας είναι δεδομένη. Μπαίνουν κάποια καινούρια καταλήμματα, κάποια καινούρια δωμάτια, αν θέλετε, κάθε χρόνο. Δεν είναι πάρα πολλά κι αυτά. Είναι δεδομένη λοιπόν. Άρα πρέπει να ανοίξουμε την σεζόν μας στις αρχές και στο τέλος. Ναι. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε να φέρουμε, αν μπορούμε, πιο πολλούς ελεύθερους τουρίστες. Αυτό μπορεί να μην αρέσει σε κάποια μέλη του επιμελητηρίου που η δουλειά τους είναι να φέρνουν τουρίστες group, αλλά όχι ότι δεν πρέπει να έχουμε. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση το συζητάμε αυτό. Αλλά για μένα και για τα υπόλοιπα μέλη του επιμελητηρίου, τα πολλά, αν θέλετε, στη δυτική πλειοψηφία, πρέπει να αυξήσουμε τους ελεύθερους τουρίστες, οι οποίοι ξοδεύουν περισσότερα χρήματα, κλείνουν μόνοι τους τα καταλήμματα. Μάλιστα. Και μοιράζεται, αν θέλετε, το χρήμα σε περισσότερο κόσμο. Mm-hmm. Κρατώντας το... Εγώ σημειώνω, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον και μάλιστα δεν ξέρω αν υπήρξε ικανοποιητική προσέλευση και στο διοικητήριο στις συζητήσεις που υπήρχαν με τους εκλεκτούς καλεσμένους, γιατί ακούστηκαν πράγματα πάρα πολύ χρήσιμα. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι εκπαιδευμένοι και οι άνθρωποι του τουρισμού, όσοι είναι υπεύθυνοι για το τουριστικό προϊόν, να θέλουν να εξελιχθούν. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε μνημονεύσει. Πάντως, καλό θα είναι όλες αυτές οι συναντήσεις και θα συμφωνήσω μαζί σας να μην γίνονται μόνο
κάτω από ένα προεκλογικό πρίσμα, κύριε Σκαθαρέση. Και θέλω να μείνω σε αυτό, διότι τώρα που μπαίνουν όλα σε ένα μικροσκόπιο, και θα σας ρωτήσω γιατί νομίζω ότι δεν έχετε πρόβλημα να απαντήσετε. Υπήρξε μια κριτική από τους αντιπάλους σας ότι κάνετε όλες αυτές τις δράσεις του επιμελητηρίου, ενώ παράλληλα είστε υποψήφιος στο συνδυασμό της κυρίας Κράτσα, περιφερειακός σύμβουλος, και μάλιστα υπήρξε μια αμφισβήτηση, να το βάλω εισαγωγικά, ότι γιατί ο κύριος Καθαρέσης τώρα κάνει όλες αυτές τις δράσεις όντας υποψήφιος. Θέλετε να απαντήσετε σε αυτή την κριτική που νομίζω ότι θα έχει φτάσει στα αυτιά σας? Αν όχι, σας τη μεταφέρω εγώ. Κύριε Κουνιάκη, να σας πω κάτι. Καταρχήν, όλα αυτά τα χρόνια ακούω γιατί τι κάνει τώρα Σκιαδαρέσης. Έχουμε τις εκλογές του επιμελητηρίου, είχαμε πέρυσι. Τώρα έχουμε τις εκλογές τις περιφερειακές, τις δημοτικές. Με συγχωρείτε, όλα αυτά τα χρόνια δεν κάνουμε κάτι? Δηλαδή, κάθε μήνα κάνουμε τουλάχιστον μία-δύο δράσεις. Κάθε μήνα. Ναι. Εκτός από το καλοκαίρι, φυσικά τους καλοκαιρινούς μήνες, στους οποίους δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα γιατί οι συνάδελφοι δεν μπορούν να έρχονται να τα παρακολουθούν λόγω της εργασίας, δηλαδή από τον Απρίλιο-Μάιο και μετά μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Και προσπαθούμε μετά μέσα στους σημερινούς μήνες να πιέσουμε την κατάσταση και να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Η Γενική Συνέλευση δε του ΕΟΑΕΝ καθορίζεται ένα χρόνο πριν. Δηλαδή στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση που κάναμε, αποφασίστηκε να γίνει στη Λευκάδα η Γενική Συνέλευση. Δεν είναι κάτι δηλαδή που το κάναμε τώρα λόγω των εκλογών. Δηλαδή λόγω των εκλογών κάναμε αυτό. Κάναμε το σχολείο τουρισμού για τους επαγγελματίες που μπορώ να σας πω ότι είχε φοβερή ανταπόκριση πέρα και από τις προσδοκίες μας. Δηλαδή βάλαμε και 40 καθίσματα επιπλέον στην αίθουσα γιατί δεν χώραγε ο κόσμος. Ναι. Και μείναν και άνθρωποι που δεν μπορέσαμε να τους δεχτούμε γιατί ξέραμε ότι δεν θα μπορούσε να μπουν να καθίσουν κάπου. Μάλιστα. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχε ανταπόκριση μεγάλη και από του χρόνου θα το κάνουμε δύο φορές το χρόνο. Τον Νοέμβριο και τον Φεβρουάριο-Μάρτιο. Κάπου εκεί το υπολογίζουμε για να μπορούν να την παρακολουθούν και οι συνάδελφοι. Το επιμελητήριο λοιπόν κάνει συνέχεια δράση. Αυτό το βλέπετε αυτό. Δηλαδή και σήμερα που μιλάμε, έπρεπε να έχουμε δύο ώρες εκπομπή για να πούμε τα πάντα. Και τρέχω και εγώ και μιλάω και γρήγορα για να προλάβουμε να τα πούμε. Θα τα πούμε, κύριε Σκιαδαρέση. Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε αποδείξει ότι δίνουμε βήμα σε ό,τι και αν γίνεται και θα μου τα πείτε επιγραμματικά. Θέλω λίγο. Αυτό λοιπόν είναι μια απάντηση σε όσους λένε ότι ο Σκιαδαρέση αυτή τη στιγμή είναι υποψήφιος και χρησιμοποιεί την ιδιότητά του, λέγοντας εσείς ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια πληθώρα δράσεων που γίνεται, αλλά συνεχίζεται και η λειτουργία και του νησιωτικού επιμελητηρίου αλλά και του επιμελητηρίου Λευκάδας. Αυτή είναι η δική σας απάντηση. Θα ήθελα λίγο για να το κλείσουμε αυτό, γιατί δεν είναι ικανοποιημένοι εδώ πέρα μερικοί ακροατές. Τι έχετε να πείτε στο γεγονός ότι κάποιοι ενοχλήθηκαν από τον πολιτικό σας χώρο που φωτογραφηθήκατε με την κυρία Κουντουρά? Εγώ δεν έχω, ξέρετε πολύ καλά, δεν έχω πρόβλημα ούτε να φωτογραφηθώ ούτε να καλέσω κάποιον, γιατί σας είπα, εγώ μπορώ να αντιπαρέλθω με τον οποιονδήποτε βάσει των δεδομένων και να του πω ότι δεν είναι σωστά αυτά που λέει και πρέπει να πάμε να τραβήξουμε άλλη πορεία ή δεν ξέρω εγώ που έχει κάνει λάθος. Δεν έχω πρόβλημα, τα λέω εγώ αυτά. Άρα η φωτογραφία δεν λέει τίποτα. Σημασία έχει να μιλήσει με τον άλλον, να σου πει τα δικά του, να του πει τα δικά σου. Δηλαδή, με συγχωρείτε, έφερα τον κύριο Βρούτσι. Γιατί σας λέω πάντα καλούμε κάποιον από την κυβέρνηση και κάποιον από την αντιπολίτευση σε κάθε Γενική Συνέλευση του ΙΟΑΕΝ. Τον κύριο Βρούτσι, μόνο που δεν αρπαχτήκαμε εκεί μέσα, γιατί του ζήτησε να μου πει για το 1500 που είναι δικό του επίτευγμα που πληρώνουμε σαν πρόστιμο αν κάποιος δεν έχει έναν εργαζόμενο στο ΙΚΑ και κάποια άλλα πράγματα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω πρόβλημα αυτά, ούτε μασά ούτε με ενδιαφέρει αν είναι δικός μου ή δεν είναι δικός μου. Εγώ μπορώ να αντιπαρατεθώ μαζί του ευθέως και να τον πιέσω με πολλούς τρόπους έτσι ώστε να έχω το επιθυμητό αποτέλεσμα για τα μέλη μου. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Να πιέσω και να πάρω πράγματα. Δηλαδή προχθές τη Δευτέρα ήμουν στην Αθήνα, αυθημερών πήγα σε δύο υπουργεία. Ένα από αυτό ήταν στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για το θέμα του μεταφορικού ισοδύναμου. Τι θα κάνω, δεν θα πηγαίνω δηλαδή στα υπουργεία επειδή σήμερα η κυβέρνηση είναι αντίθετη από τα δικά μου τα πιστεύω για να ζητήσω πράγματα για τους δημότες του Μεγανησίου, Καλάμου, Καστού και για τα μέλη του επιμελητηρίου. Αν είναι δυνατόν. Μάλιστα. Είναι στα πλαίσια, όπως είπατε, των δράσεών σας όλα αυτά. Και βλέπω και εδώ, εγώ γιατί τώρα κάνω μια αναζήτηση σε όλα τα δελτία τύπου των δράσεών σας. Απλά θέλω λίγο να σας ρωτήσω πώς πάει ο διαγωνισμός βιτρίνας, κύριε Σκιαδαρέση. Γιατί λήγει 19 Απριλίου, από ό,τι βλέπω, η ημερομηνία υποβολής όλων των αιτήσεων. Να μια θετική πρωτοβουλία που θα έπρεπε να έχει ανταπόκριση θετική και από τα καταστήματα στην πόλη.
Υπάρχουν κάποια καταστήματα που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή. Εμείς τις επόμενες μέρες, μάλλον και την Παρασκευή το πρωί, θα κάνουμε μια βόλτα στους συναδέλφους στην αγορά, να τους μοιράσουμε και από ένα φυλάδιο, να συζητήσουμε και από κοντά το θέμα, έτσι ώστε να τους προτρέψουμε, αν θέλετε, και τους υπόλοιπους να δηλώσουν. Γιατί θα είναι καλό για όλους, θα είναι καλό για την αγορά, θα είναι καλό για την Λευκάδα. Το να μπορέσουμε λοιπόν να τραβήξουμε λίγο τον κόσμο έξω, γιατί ο καθένας, αν θέλετε, θα τραβήξει τη βιτρίνα του, θα τη βγάλει φωτογραφία, θα την ανεβάσει στο διαδίκτυο, θα την προωθήσουν και οι φίλοι του, θα πάρει και τα like, θα τη δει όλος ο κόσμος. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο νομίζω θα είναι θετικό και θα πρέπει όσο πιο πολύ μπορούμε και όσο πιο πολλά μέλη του επιμελητηρίου να πάρουν μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Μάλιστα. Κύριε Σκαδαρέση, θέλω λίγο να μου πείτε, μιλήστε μου λίγο για την αυριανή δράση. Είναι πολλές όντως οι δράσεις του επιμελητηρίου το τελευταίο διάστημα. Δώστε μας έτσι λίγο και ένα στίγμα για την αυριανή δράση, για αυτή τη συζήτηση, ενημέρωση που θα πραγματοποιηθεί. Δεν είναι αύριο, είναι μεθαύριο. Είναι την Πέμπτη το μεσημέρι στις 12 η ώρα. Συγγνώμη, κύριε Σκαδαρέση, σήμερα Τετάρτη δεν είναι. Άρα είναι αύριο. Την Παρασκευή. 5 του μηνός. Ωραία, έχετε δίκιο. Ζητώ σήμερα συγγνώμη. Τρεις, νομίζω. Ναι, αύριο είναι. Έχουμε πάλι το θέμα με τις μαστογραφίες στην Βασιλική αύριο. Είναι το αμάξι. Αύριο θα είναι από τις 9 το πρωί στη Βασιλική, πάλι μέχρι το όσο τραβήξει για να περάσουν όλες οι κυρίες που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Εδώ είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Δηλαδή αναγκαστήκαμε και αφήσαμε και κάποιες γυναίκες απ' έξω, γιατί δεν maximum 60-65 μαστογραφίες δεν μπορούν να βγουν παραπάνω. Μάλιστα. Και αναγκαστήκαμε και αφήσαμε και απ' έξω κάποιες, δεν μπορέσαν δηλαδή κάποιες κυρίες να κάνουν τη μαστογραφία. Αύριο λοιπόν είμαστε στην Βασιλική και θα ήθελα να πω, θα μου επιτρέψετε να πω ότι θα πρέπει οι γυναίκες να την κάνουν αυτή την εξέταση, είναι πολύ σημαντική. Ναι. Να πω, το είπα και το πρωί σε μια συνάδελφό σας δημοσιογράφο, ότι έχω και στο στενό μου περιβάλλον γυναίκα η οποία δεν θέλει να κάνει εξέταση γιατί φοβάται μην βρεθεί κάτι. Είναι δηλαδή λάθος. Αντί να λέμε ότι πρέπει να εξεταστούμε αν έχουμε κάτι να το προλάβουμε, υπάρχουν σώζει. Και γυναίκες που λένε ότι εννοείται και λέμε τώρα αν είναι δυνατόν ότι φοβάμαι μην βρουν κάτι και γι' αυτό δεν κάνω εξέταση. Μάλιστα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι η πρόληψη, όπως είπατε και εσείς, σώζει και είναι πολύ σημαντικό και ο ρόλος μας, εκτός από τα μέλη του επιμελητηρίου να τα βοηθήσουμε να πάνε καλύτερα οικονομικά κλπ., πρέπει να είναι και κοινωνικός, και αυτό κάνει το επιμελητήριο με πολλές από τις δράσεις που κάνει με κοινωνικό χαρακτήρα. Ξέρετε, αυτό λοιπόν τώρα, που έχουμε για... πριν κλείσετε, θυμάμαι και θέλω λίγο να το πω, γιατί τώρα βλέπω και την δήλωσή σας και στο Λευκάδα Press που την κάνατε στην Βιβιάνα Βαρδία, αν δεν κάνω λάθος, ή δεν ξέρω πού. Θυμάμαι όταν είχαμε πρωτογνωριστεί, που σας είχα συναντήσει σε μια καφετέρια που μιλούσε ένας από το επιμελητήριο συνάδελφός σας και έλεγε «Και τι κάνει το επιμελητήριο που πληρώνουμε τη συνδρομή?» Και τώρα φτάνουμε στο σημείο να κάνει δράση το επιμελητήριο και να λέμε «Κύριε Σκεδαρέση, τις κάνετε τις δράσεις διότι είστε και υποψήφιος». Καταλάβατε. Ακριβώς. Το θυμάμαι αυτό, όντως. Το θυμάμαι αυτό. Την πρώτη εβδομάδα στο επιμελητήριο, όταν πήγα μαζί στις κοπέλες την τρίτη μέρα και τις είπα «Πέστε μου», είμαστε στο παλιό γραφείο τότε στην αγορά, λέω «Πέστε μου σας παρακαλώ, γιατί κάποιος πρέπει να είναι γραμμένος στο επιμελητήριο». Και μου απαντήσανε, αφού σκεφτήκαν 10 δευτερόλεπτα, πετύχεται μία από τις κοπέλες και μου λέει «Γιατί είναι υποχρεωτικό». Και λέω «Πολύ ωραία, ανοίξε την πόρτα, αλλά αν στο τέλος, να πέσουμε λέω από κάτω όλοι μαζί, γιατί αν στο τέλος της θητείας μου λέω πληρώνουν ακόμα το επιμελητήριο κάποιοι επειδή είναι υποχρεωτικό και όχι επειδή το επιμελητήριο τους δίνει πράγματα, τότε εγώ θα πει ότι έχω αποτύχει και δεν θα συνεχίσω». Αυτή ήταν από την αρχή μου η σκέψη που ανέλαβα και το επιμελητήριο και θέλω πραγματικά όταν αναλαμβάνω σε έναν φορέα κάτι θέλω να το φέρω σε πέρας και πραγματικά αν θέλετε και για μένα να αφήνω το στίγμα μου ότι πέρασα από εκεί και έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Μάλιστα. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό για μένα και όχι οτιδήποτε άλλο. Κάτι λέγατε και σας διέκοψα, κύριε Σκαδαρέση. Θα ανακοινώνατε κάτι, δεν ξέρω γιατί σας διέκοψα εκείνη τη στιγμή. Ναι, γιατί για την Παρασκευή που λέμε τώρα, για το θέμα με τον κύριο Κουρμούση, το Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικού Χρέους, που είναι αυτή η συνάντηση, πάλι είναι πολύ σημαντικό γιατί θα συζητήσουμε ό,τι καινούριο έχει προκύψει σχετικά με τον εξοδικαστικό, με τις 120 δόσεις που θα μπορούσαν οι συνάδελφοι να μπουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή έχει φτάσει το ιδιωτικό χρέος στην εφορία και στο ΙΚΑ στα 105 δισεκατομμύρια
mm-hmm. και μαζί με τις τράπεζες ξεπερνάμε τα 190 δισεκατομμύρια. Δηλαδή ξεπερνάμε το ΑΕΠ της χώρας ενός χρόνου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Από τη μία ακούμε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, αλλά από την άλλη πρέπει να ρωτάμε και να παίρνουμε άδεια για το τι πρέπει να κάνουμε και αν θα πρέπει να κάνουμε τις 120 δόσεις. Και εγώ εδώ λοιπόν, επειδή δεν μασάω τα λόγια μου, θέλω να πω ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση προτίμησε να δώσει το κοινωνικό μέρισμα και να μην δώσει τα χρήματα, έτσι ώστε να γίνουν 100 δόσεις. Και για να εξηγούμε, καμία τρόικα δεν λέει τι να κάνεις και τι να μην κάνεις. Υπάρχει ένας ισολογισμός και πρέπει να το πω έτσι λίγο απλοϊκά mm-hmm. για να το καταλάβει ο κόσμος και οι επιχειρηματίες. Έχουμε λοιπόν έσοδα-έξοδα και σου λέει, κύριε, πρέπει να κινηθείς αυτό το πλάνο. Mm-hmm. Αν θες να μου κάνεις 120 δόσεις, επειδή θα μπουν και οι παλιοί μέσα που παίρνεις τα χρήματα σε 24 δόσεις, άρα τον πρώτο χρόνο θα δημιουργηθεί ένα κενό των 300 ας πούμε, εκατομμυρίων, πρέπει να μου πεις πού θα βρεις τα λεφτά να το καλύψεις αυτό το κενό. Η κυβέρνηση λοιπόν είπε ότι δεν βρίσκω τα χρήματα να το καλύψω, άρα δεν γίνονται 120 δόσεις. Όταν τους είπαμε όμως, μη δώσετε φέτος το κοινωνικό μέρισμα και δώσετε το του χρόνου και δώστε αυτά τα 300 εκατομμύρια φέτος για να ανασάνουν οι επιχειρήσεις, γιατί του χρόνου θα πάρετε 600 εκατομμύρια, άρα θα έχετε περισσότερα χρήματα να μοιράσετε σαν κοινωνικό μέρισμα στον κόσμο. Η απάντηση, κύριε Κουνιάκη, ήταν πολύ απλή. Του χρόνου ίσως να μην είμαστε εμείς κυβέρνηση. Έτσι είναι αυτά. Όταν λοιπόν συζητάμε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει ελπίδα σε αυτή τη χώρα. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό και νομίζω ότι γενικότερα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία αυτή, να σκεφτόμαστε με ένα προεκλογικό πλάνο πάντα. Κλείνοντας, κύριε Σκαθαρέση, θέλω λίγο να μου πείτε, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα το ψηφοδέλτιο της κυρίας Κράτσα για την περιοχή μας. Έχετε μπει σε προεκλογική διαδικασία, έχετε ξεκινήσει, ας το πούμε, τον προεκλογικό αγώνα? Κοιτάξτε, η κυρία Κράτσα θα ανακοινώσει, αν δεν κάνω λάθος, το επόμενο δεκαήμερο. Δηλαδή μέχρι τέλος της άλλης εβδομάδας θα ανακοινώσει τα πρώτα ονόματα. Mm-hmm. Εγώ, αν θέλετε, έχω δώσει ήδη και μια συνέντευξη για το θέμα που με ρωτήσανε. Ναι. Που έχει κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες. Για πείτε μου λίγο, γιατί το έχω χάσει λίγο. Εγώ είμαι υποψήφιος. Σε ποια εφημερίδα δώσατε συνέντευξη? Λεύκας News. Πότε, πού είναι αυτά και τα χάνουμε εμείς? Μα γιατί, τι είναι αυτά που μου λέτε? Πρέπει να κυκλοφόρησε χθες. Α, μάλιστα, σήμερα δεν ξέρω πότε το κυκλοφόρησε. Γιατί ξέρετε, λοιπόν, και σε εμάς, τώρα μου μπαίνει το δημοσιογραφικό, και σε εμάς είπατε ότι, έχετε αποδεχτεί την πρόταση της κυρίας Κράτσα. Απλά τώρα ήταν τότε οι ζυμώσεις που γινόταν. Τώρα όμως έχετε μιλήσει στην πρώτη σας συνέντευξη ως υποψήφιος. Μάλιστα. Ξέρετε κάτι, θα το θέσω και αν θέλετε απαντήστε. Υπήρχε μια πληροφορία ότι υπήρχαν δεύτερες σκέψεις για την υποψηφιότητά σας, κύριε Σκιαδαρέση. Τι εννοείται δεύτερες σκέψεις? Εννοώ ότι είχαμε κάποιες, ότι υπήρχε προβληματισμός στο επιτελείο της κυρίας Κράτσα για την υποψηφιότητά σας. Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν το ξέρω. Όχι, αν είναι το λέω η κυρία Κράτσα. Όταν εννοώ προβληματισμό, για να μην παρεξηγηθώ, στο ότι ξέρετε, σε όλες αυτές τις ισορροπίες τις κομματικές, να το πω ότι μπορεί να ήταν μια φήμη ότι γίνεται φιλτράρισμα της υποψηφιότητάς σας. Μέχρι εκεί. Δεν ξέρω τώρα αν τι παρασκήνιο μπορεί να υπάρχει. Αν υπάρχει, απλά έτσι το ρωτάω, μια που ξέρω ότι απαντάτε σε όλα. Γι' αυτό. Όχι, αν το διαψεύδετε. Δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ ξέρω ότι μου έγινε μια πρόταση, συζητήσαμε εδώ και καιρό. Mm-hmm. Έχω κουβεντιάσει εδώ και καιρό. Εγώ ζήτησα, αν θέλετε, κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Σας είπα από την αρχή. Το λέω για να μην παρεξηγηθώ. Επειδή ξέρω ότι έχετε λάβει προτάσεις, επειδή ξέρω ότι ήσασταν μια υποψηφιότητα που γενικότερα και το είχατε πει και μέσα από συνεντεύξεις, ότι εσείς έχετε διάβολους επικοινωνίας και με άλλα κόμματα. Το είχατε πει και τότε που είχατε εκφράσει και το ενδιαφέρον. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δεν το λέω. Και από τα δημοτικά. Βεβαίως. Ναι, και από τα δημοτικά ψηφοδέλτια μου έχει γίνει πρόταση. Και από άλλον έτερο, αν θέλετε, υποψήφιο στην περιφέρεια μου έγινε πρόταση. Ναι. Εντάξει, ναι. Εγώ θεώρησα ότι δεν χρειάζεται να... Mm-hmm. Αν θέλετε, να σας πω κάτι. Εγώ την κυρία Κράτσα την επέλεξα για συγκεκριμένους λόγους. Δεν με πειράζει ούτε το κόμμα, ούτε τίποτα. Αυτά, ναι μεν, σκέφτομαι το, αν θέλετε, την κομματική υποψηφιότητα, αλλά κυρία Κράτσα είναι άνθρωπος που πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει. Μάλιστα. Είναι άνθρωπος η οποία ήταν αντιπρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Δεν νομίζω δά ότι μπορούμε να βρούμε και πολλούς από τη χώρα μας που είχαν μια τέτοια θέση. Mm-hmm. Είναι τόσα χρόνια στην Ευρωβουλή. Από την άλλη,
αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι αν ο κάθε αντιπεριφερειάρχης κάνει σωστά τη δουλειά του στο νησί του, ο περιφερειάρχης αυτό που πρέπει να κάνει είναι απλώς ένα μανατζάρισμα, και αυτό που θέλουμε είναι να μπορούν να έρχονται τα χρήματα από την κυβέρνηση αλλά και από την Ευρώπη, κύριε Κουνιάκη. Το στοίχημα λοιπόν τα επόμενα χρόνια, γιατί όπως είδατε προσπαθεί και ο νυν περιφερειάρχης να ανοίξει γραφείο στις Βρυξέλλες, αλλά το θέμα δεν είναι να φτιάξουμε τα ντουβάρια. Είναι το θέμα ποιος μπορεί να επανδρώσει το γραφείο και ποιος μπορεί λοιπόν στις Βρυξέλλες να κάνει δουλειά. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος καλύτερα από την κυρία Κράτσα να κάνει δουλειά στις Βρυξέλλες. Γνωρίζει και το λόμπι. Έχει λοιπόν και το λόμπι εκεί πέρα που ξέρει πώς θα το λειτουργήσει. Έχει και τις διασυνδέσεις, γνωρίζει την ανθρωπογεωγραφία. Και αν είναι κάποιος λοιπόν που μπορεί να φέρει τα χρήματα από τις Βρυξέλλες, νομίζω ότι είναι η κυρία Κράτσα. Τώρα εδώ πέρα μπαίνω σε πειρασμό να σας ρωτήσω, παρόλο που τελειώνει η ώρα. Ξέρετε όμως κάτι, κυρίες και αδαρέσει, τα χρήματα από τις Βρυξέλλες δεν έρχονται με βαλίτσες. Έρχονται με μια διαδικασία. Εναι. Έρχονται με μελέτες, έρχονται για παράδειγμα με στελεχωμένες υπηρεσίες. Είδατε τι ακούμε και στα δημοτικά συμβούλια. Για να έρθει δηλαδή ένα έργο, θα πρέπει να υπάρχουν οι μελέτες, θα πρέπει να υπάρχει αυτό το προσωπικό. Σε μια Ελλάδα που είναι αντιμέτωπη με την κρίση, που προσλήψεις δεν γίνονται, πώς θα έρθουν αυτά τα χρήματα, κύριε Σκαδαρές? Πρώτον, κύριε Κουνιάκη, θα πρέπει να βρούμε το έργο. Ναι. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Θα πρέπει να βρούμε τις χρηματοδοτήσεις. Για να βρούμε λοιπόν τις χρηματοδοτήσεις, αν έχουμε τον άνθρωπο στις Βρυξέλλες ή το γραφείο ή το λόμπι, θα ενημερωθούμε απευθείας. Γιατί τα περισσότερα, όπου και εμείς οι επαγγελματίες γνωρίζετε, περνάνε τα προγράμματα και δεν τα γνωρίζουμε. Σωστό είναι αυτό. Άρα λοιπόν, πρώτη είναι ενημέρωση. Αν λοιπόν έχουμε πρόγραμμα για συγκεκριμένο, στοχευμένο για συγκεκριμένη δράση, θα πάμε λοιπόν και εμείς να δούμε σε αυτή τη δράση μπορούμε να εντάξουμε στα νησιά μας κάποια έργα. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Να μπορείς να έχεις την πληροφόρηση. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι το πρώτο που θέλουμε είναι η πληροφόρηση. Γιατί ο κύριος Μαυρομάτης, ο Μανώλης Μαυρομάτης, μου είπε προχθές, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ότι χάνονται πολλά δις από την άγνοια της κεντρικής μηχανής να τα διαχειριστεί και να τα ανιχνεύσει. Ακριβώς. Και είναι μια πραγματικότητα. Όπως ακριβώς το λέτε. Η Κρήτη λοιπόν αυτή τη στιγμή που πάει με χίλια, η Μακεδονία πάνω, η δικιά μας Μακεδονία, μην παρεξηγούμαστε, γιατί εγώ τα άλλα θα τα λέω Σκόπια μέχρι να πεθάνω. Η Μακεδονία λοιπόν πάνω που είναι ο κύριος Τζιτζικώσας, κεντρική Μακεδονία, που τρέχει τα προγράμματα και έχει απορροφητικότητα τεράστια, εκεί ακριβώς επικεντρώνεται. Και εγώ δεν σας κρύβω ότι και με τους ανθρώπους του κυρίου Τζιτζικώστα έχω συζητήσει μέχρι τώρα τουλάχιστον τρεις φορές, και στην Κρήτη που πήγα την προηγούμενη φορά σαν πρόεδρος των νησιωτικών επιμελητηρίων και κατέθεσα και πρόταση για την περιφέρεια, που η δικιά μας περιφέρεια απαξίωσε τη συνάντηση και δεν εμφανίστηκε καν σε αυτό που έγινε στη συνάντηση της Κρήτης, που εκεί τι κάναμε, βάλαμε τους στόχους αν θέλετε και ζητήσαμε τα πράγματα που θέλουμε να γίνουν τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Όταν λοιπόν έρχεται από τον ΟΑΣΑ, σου ζητάνε, κάνε μου τις προτάσεις, αγόρι μου, τι ζητάς εσύ σαν περιφέρεια και εσύ δεν είσαι εκεί για να κάνεις προτάσεις για τα επόμενα χρόνια, θα σου έρθουν λοιπόν έτοιμες οι προτάσεις από τις Βρυξέλλες και μετά θα λες εσύ, μα γιατί αυτό δεν βολεύει τα Ιόνια και βολεύει την Κρήτη ή βολεύει το Αιγαίο, και γιατί αυτοί ήταν εκεί πολύ απλά και εσύ δεν ήσουν. Μάλιστα. Κύριε Σκαδαρέση, βάζουμε ανωτελεία. Εμείς έτσι κι αλλιώς εδώ θα είμαστε να τα καταγράφουμε όλα αυτά, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να πιστεί και το εκλογικό σώμα, οι συμπολίτες μας, για το πώς θα πράξουν τη σωστή επιλογή. Αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι, να σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι θα πρέπει οι συμπολίτες μας κάποια στιγμή, όπως το έχω πει πολλές φορές, να σταματήσουμε να ψηφίζουμε φίλους, γνωστούς, ξαδέρφια και συγγενείς και να ψηφίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουμε ότι θα κάνουν έργο. Δεν έχουμε το περιθώριο πλέον να μπούμε σε διαδικασία, ας τον δούμε και αυτόν. Άρα λοιπόν πρέπει να πω, και κλείνοντας, συμφωνείτε με την άποψη ότι στις αυτοδιοικητικές εκλογές τα κόμματα δεν πρέπει να αναμειγνύονται, κύριε Σκεδαρέση? Εγώ συμφωνώ ότι δεν πρέπει να αναμειγνύονται. Φυσικά στην Ελλάδα είμαστε και δεν όλα αυτά αυτό. Γίνονται. Θα πρέπει λοιπόν και ο κόσμος να σκεφτεί λίγο γιατί να αποφασίσει. Γιατί αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ένας από άλλον πολιτικό χώρο που μπορεί να ακούει με ενδιαφέρον το λόγο σας αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν θα ψηφίσει θεωρητικά το Σκιαδαρέση αν ανήκει στο κίνημα αλλαγής ή στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλάβατε τι εννοώ, κομματικές γραμμές και συστράτευση. Και ίσως έτσι να χάνονται ευκαιρίες από άξιους και ικανούς. Μιλάω γενικά για να μην παρεξηγηθώ. Θα συμφωνήσω, γιατί εγώ θα συμφωνήσω, κύριε Κουνιάκη, ότι ο νόμος αυτός έχει κάποια θετικά, αλλά όταν τον παίρνει σε ένα νόμο και τον εφαρμόζεις όπως σε βολεύει, στο τέλος βγαίνει αρνητικά. Σωστά. Γιατί όταν βγήκε ο Σαμαράς και είπε για την απλή αναλογική, τι είπε? Σε ένα ψηφοδέλτιο όλοι οι σύμβουλοι, δημοτικοί, περιφερειακοί,
και σε δεύτερο ψηφοδέλτιο όλοι οι δήμαρχοι. Άρα μάλιστα. Λοιπόν δεν θα κρύβεται κανείς πίσω από τους υποψηφίους που θα ψηφίσουν, θα πάρουν τον ψήφο του ξάδερφου, του συγγενή κλπ. Ναι. Και θα βγαίνει μόνος του και θα ζητάει τον ψήφο. Και όποιος είναι μάγκας και έχει κάνει έργο στον τόπο του, θα ψηφίζεται. Μάλιστα. Κύριε Σκανδαρέση, ενδιαφέρουσα συζήτηση όπως πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στον Πρίσμα 91,6. Καλό σας απόγευμα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, εμείς εδώ κάπου θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.